Η μεταρρύθμιση που προβλέπει αλλαγές στη δομή και λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης της χώρας θα πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο επιχειρησιακό σχέδιο, από ακτινογραφία του πεδίου που επιχείρηται να ρυθμιστεί και από τους αντίστοιχους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, συμφώνησαν τα μέλη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στο πλαίσιο της 33ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΕΙΑ. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο νομοθετικής μεταρρύθμισης που προσπαθούμε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνουμε πραγματικά μεταρρύθμιση και να συμβάλλουμε σε αυτή και όχι απορρίθμιση. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή και μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μας έχει τεθεί σε λάθος κατεύθυνση εξ αρχής. Τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης φάνηκαν το προηγούμενο διάστημα. Όλοι οι Δήμοι, όλες οι ΔΕΙΑ, σύσσωμες, αντιδράσαμε. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για μια νομοθετική απόπειρα που, σύμφωνα με τους προέδρους των ΔΕΙΑ, αν κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση, θα συμβάλλει στην αναβάθμισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχει επιπτώσεις στη διαχείριση του νερού. Και θα διακυβευθούν δισεκατομμύρια πραγματικά για να μην. Ή αν θέλετε εκατοντάδες εκατομμύρια έργων, τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να υλοποιηθούν ή προγραμματίζονται για να υλοποιηθούν και θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη φάση υλοποίησης. Θα πρέπει σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των υδάτων να αναπροσαρμόσουν, αν θέλετε, την κατεύθυνσή τους και τις πολιτικές τους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο το νερό. Μέχρι το τέλος του χρόνου, η ανεξάρτητη αρχή που πρόσφατα συστάθηκε αναμένεται να υποβάλει τις προτάσεις της σε σχέση με τα σχήματα με τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης. Η κυβέρνηση πρέπει να καθίσει μαζί μας να συζητήσει τι ακριβώς θέμα θέλει να λύσει. Αν το θέμα μας είναι η σπραξιμότητα, μας προτείνει αυτό που της είχαμε προτείνει εμείς πριν από 3-4 χρόνια και δεν είχε γίνει δεκτό, διότι οι τοπικές οικονομικές εφορίες, ΑΔΕ τώρα όπως λέμε το συνολικό σύστημα, δεν μπορούσε να το εκπληρώσει αυτό το καθήκον και δείχνανε αδυναμία λόγω έλλειψης και εκεί φυσικών πόρων. Η Ένωση ΔΕΙΑ μαζί με την ΚΕΔΕ και την ΕΤΑ έχουν εκπονήσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τον ρόλο των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στις τοπικές κοινωνίες.